Καταρχήν απόλαυσα την παρουσίαση του κυρίου πριν, αλλά θα ήθελα κάποιες ερωτήσεις κάπου μετά στα κουβέντα που συζητήσουμε αργότερα, γιατί νομίζω υπάρχουν κάποια θέματα γνώση του τόσο σε βάθος και σε θέματα εξοπλισμού του κυρίου είναι τέτοιες που δεν μπορώ να είναι αμφισβητήσιμα, αλλά καλό είναι να τα συζητάμε, γιατί σε μερικά θέματα έχουν κάποιες αλλαγές απόψεις, αλλά ίσως θα μπορούσε να υπάρχει μια λύση. Όχι μόνο όμως είναι να φτιάξω κάτι με προοπτική, γιατί όλοι έχουν πάει αλλού, αλλά πρέπει να κλείσω και την τρύπα στο σπίτι που μου στάζει, γιατί έχει μείνει πίσω σε κάποια γράμματα. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα άλλο θέμα. Ευχαριστώ πολύ να πρόλαβα την παρουσίαση σα. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω με αναφορά τη συνήθεια τη οργάνωση τα τελευταία 100 χρόνια, στο πώς εξελίχθηκαν οι εμπειρικέ αξιώσει. Έχω και μια εμπειρία που ζήσει σε δύο περιόδους, περίπου 7-8 χρόνια στην Τουρκία, σε δύο διαφορετικές αποστολές. Και μερικά θα είναι και θέματα εμπειριών με κάποιες διαφάνειες. Θα είναι πιο πολύ στο τέλος, σε φυσικά θέματα εστιασμένη η παρουσίασή μου. Η συνθήκη της Λοζάνης υπογράφηκε το 1923, όπου τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο τηλεγράφο που έστειλε στην Αθήνα, όπου αυτή η διαπραγματευτή ήρθε στην ουσία για τη σημασία της ισχύως της στρατιάς του έργου που ήταν ως διαπραγματευτικό χαρτί και μπόρεσε και επέτυχε μια αξιοπρεπή συμφωνία παρά ότι είχε διαλυθεί ο ελληνικός στρατός. Να θυμίσω, επειδή είναι κομμάτι του διδακτορικού που κάνω στο Τυπάτιο, παρακολουθώντας την εταιρεία όταν γίνει για τη δύναμη την ισχύ του τουρκικού στρατού, ο τουρκικός στρατός στη Θράκη τότε δεν είχε τίποτα, είχε την άστατο προβληλαφή. Και εγώ στον Ερντογάν τον Ιανουάριο του 24, δηλαδή 6 μήνες μετά, λίγο πριν παντρευτεί, ο Ατατούρκ, να ζητήσει μία άσκηση του τουρκικού στρατού που άκουσε άρα έξω από την Άγκυρα, γιατί μόνο αυτό μπορούσε να κάνει, γιατί ήταν και το μέτωπο της Συρίας. Άρα λοιπόν έχουμε έναν Ατατούρκ ο οποίος ζήτησε από τον Ινωνού πάση θυσία να υπογράψει μια συνθήκη, τη συνθήκη της Ροζάνης, γιατί ήθελε πάση θυσία ειρήνη. Και ενώ λίγο πριν το 20 ήταν και αυτός μέρος του εθνικού που τώρα τον επικαλείται ο Ερντογάν, έρχεται το 31, τον Απρίλιο του 31 και λέει το γνωστό ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο. Ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο. Αυτό κάποιοι Έλληνες αναλυτές λένε ότι είναι επιθετικό. Τουλάχιστον Τούρκοι ιστορικοί, μιλώντας για αυτό που είπε ο Ερντογάν, το οποίο αποτελεί εθνική. Εθνική πολιτική εκείνη της εποχής, ο Ατατούρκ, ήταν κάτι, όχι να μην το πω αμυντικό, ήταν μια κραυγή ότι θέλουμε πάση θυσία ειρήνη, γιατί πρέπει να φτιάξουμε τώρα το κράτος το οποίο διαλύθηκε και πρέπει να φτιάξουμε ένα κράτος που θα βλέπει προς τη Δύση. Λοιπόν, παραβιάζει τη συνθήκη τώρα, επειδή αργότερα θα εμφανίσω την ομιλία, μάλλον την πρώτη παρέφαση Ερντογάν δημόσια στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016, μετά το πραξικόπημα που μίλησε ότι πρέπει να αναφερθούν τη συνθήκη της Ροζάνης, η συνθήκη της Ροζάνης παραβιάζει από τους Τούρκους από το 1926, μπορούμε να πούμε, με την αναθεώρηση, με την κυβερνητική απόφαση, όπου στην ουσία καταρτούσε τα δικαιώματα της, το αυτοδιοίκητο στην Ήπειρο και στην Τέρεδο. Τώρα, η συζήτηση που έγινε στην Ελλάδα για τη συνθήκη της Ροζάνης, δύο λεπτά θα αναφερθώ σε αυτό. Η συνθήκη της Ροζάνης δεν αναφέρεται μόνο σε θέματα προσδιορισμού ορίων κρατών, αλλά αναφέρεται και σε θέματα μειονοτήτων. Και δεν αφορά μόνο τη δική μας, τη μουσουλμανική μειονότητα, όπου έτσι αναφέρεται μέσα στο σχετικό πρωτόκολλο, που είναι συνδεόμενο της συνθήκης, που υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 23, αλλά μιλάμε και για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Τουρκία, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 38 οφείλει η Τουρκία να συμπεριστατεύει. Λοιπόν, αν λέμε ότι η συνθήκη της Ροζάνης δεν ισχύει για τις μειονότητες, είναι σαν να ξεπλένουμε την Τουρκία και δεν μιλάμε μόνο για τη δική μας μειονότητα, όπου αναφέρεται ως μουσουλμανική, αλλά μιλάμε και για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων που οφείλει η Τουρκία να παρέχει, αυτό υπέγραψε σήμερα με τα άρθρα 37 και 38 της συνθήκης της Ροζάνης. Τώρα, πάμε στα επιχειρησιακά λίγο, ερχόμαστε στην 1966 δημιουργείται το πρώτο κάδρο στα ταξιακές προσωματών στο Γιουρτζού, η πρώτη στην ναυτική βάση στη διοίκηση του Στόλου, και το 1970 ένα, λίγο πριν την εισβολή στην Κύπρο, αυτή η διοίκηση της μεταφέρεται στην Ελσίνα, απέναντι από την Κύπρο, και το 1979 η ταξιαρχία πεζοναυτών, η διοίκηση της πάει στη Φώκια απέναντί μας.
είναι στο σημείο στο κόκκινο που γνωρίζει το χάρτη. Το 1945 δημιουργείται η στρατιά του Αιγαίου. Λοιπόν, θα θέλω να πούμε καταρχήν ότι η στρατιά του Αιγαίου μπορεί να λέμε ότι έχει επιτυχική διάταξη. Πραγματικά η αποστολή τη, αυτό που συγκροτεί το στρατηγείο ως εμό, ειδική διοίκηση, η διακρατική διοίκηση ειδική αποστολή Αιγαίου, αυτή μπορούμε να πούμε ότι έχει επιτυχική αποστολή όμω. Η συγκρότησή τη με τι τρει ταξιαρχίε, μία στο Αδραβίνιο, μία στο Σόκε και την άλλη στο Αγάπαζαρι, στην ουσία ήταν πάνω σε άξονε όπου απαγόρευαν την κίνηση του ελληνικού στρατού προ την Άγκυρα. Δηλαδή, όταν πρωτοστήθηκε, μπορούμε να πούμε ότι πήγε ήταν πάνω σε άξονε και να πω κάτι το οποίο όταν το διάβασα εγώ σε εθνικά κείμενα συγκλονίστηκα. Το 1928-1935, όλη η ασκήση του ελληνικού στρατού, την περίοδο του Κεμάλ Ατατούρκ, ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν ασκήσεις άμυνας απέναντι στον ελληνικό στρατό. Κοιτάξτε που έχουμε φτάσει. Οι αίσθησες ιδεολογικές που έχουν τώρα. Αυτή τη στιγμή όλες είναι ασκήσεις εκτελεστικές και στον Εύρο και στα νησιά. Εκείνη την περίοδο, με διαλυμένο τον ελληνικό στρατό, για περίπου 10 χρόνια, οι ασκήσεις του τουρκικού στρατού ήταν άμυνας στην περιοχή της Σμύρνης, άμυνας στα στενά που θα έπαιρνε ο ελληνικός στόλος στα στενά και θα έφερε στην Κωνσταντινούπολη και άμυνα. Άσκηση στην Αδριανούπολη 40.000 άμυνα απέναντι στους Έλληνες στην περιοχή της Ανατολικής Τράκης. Είναι επιτυχώ τη θέση της περιοχής που έχουμε τώρα. Η αποστολή της αξιαρχίας των αυτών είναι καθαρά. Θα τελειώσετε, κυρία. Θα τελειώσετε. Η αποστολή της αξιαρχίας των αυτών, ενώ αναφέρεται στην αποστολή, την επίσημη αυτή τη δηλωμένη ότι είναι. Η αποστολή της είναι η ανακατάληψη εδάφους του τουρκικού που έχει καταρριφθεί από τον εχθρό, τρόπο της στρατηγικά, στις ασκήσεις που πραγματοποιεί στο πλαίσιο της εφαίρεσης της μεγάλης διαδικής άξησης. Στην ουσία μιλάει για κατάληψη εχθρικού νησιού. Άρα λοιπόν, εγώ επειδή έτυχε να είμαι πιο φορές στο τουρκικό παρατηρητήριο στην Άση στην εφαίρεση, όταν ήμουν ακόμη της άμυνας, το ρώτησα από τους Τούρκους, εντάξει, τι να μου πούνε. Φυσικά στην άσκηση αυτή πηγαίναμε εμείς γιατί μας καλούσαμε. Γιατί μας καλούσαν, απαγορευόταν να πάμε σε ασκήσεις όπου οι Τούρκοι μας καλούσαν με χάρτη που έλεγε ότι εμείς θα κάνουμε μια άσκηση, ας πούμε, έρωτα διάσκεψη. Εκεί επειδή παραβιάζαν τα δικαιώματά μας και το δικαίωμα των αγωγιοκήτων έδρας και διάσκουσης των ελληνικών και αφού ορίζεται με βάση το ΙΚΑΟ στη γραμμή του FIR, δεν πηγαίναμε γιατί ήταν μια καθαρή καρδίση η πρόσκληση και έλεγε θα γίνει άσκηση στις περιοχές έδρας διάσωσης των τουρκικών περιοχών έδρας διάσωσης. Στην ΕΦΕΣ πηγαίναμε γιατί μας έστειλαν μια πρόσκληση στην οποία δεν υπήρχε κάποιος χάρτης που θέλω να τον δείτε το Αιγαίο, δεν υπήρχε κάτι παραβατικό και το νησί που καταλαβαίνουμε δεν φαινόταν ότι ήταν ένα νησί που θύμιζε ελληνικό. Όμως η άσκηση ΕΦΕΣ πρέπει να πούμε ότι είναι μια άσκηση αποβατική που στοχεύει σε ελληνικό νησί. Εννοείται. Τώρα, το γνωστό άρθρο 5.1 του Factor, στο οποίο επίσης έχουμε κάνει δικαίωμα με βάση την επιθετική διάταξη που έχει λάβει η στρατιά Αιγαίου, γιατί από τότε που έχουμε πει που στήθηκε πάνω στις τρεις ταξιαρχίες, πλέον η επιχειρησιακή της αποστολή παίρνει και την ταξιαρχία πεζών αυτό που είναι στο ναυτικό, παίρνει και τις ταξιαρχίες του πόλου της Κεσάριας και γίνεται μια πολύ ταχαία δύναμη ναυτική. Και θα πρέπει να δούμε και να σκεφτούμε, βλέποντας το βίντεο των ασκήσεων της ΕΦΕΣ τα τελευταία χρόνια, ότι τουλάχιστον για αυτούς που μιλάνε ότι οι Τούρκοι προβλέπουν σε τάδε, σε μεγάλο νησί, σε μικρό κτλ., ότι κάνουν άσκηση με παλαιού τύπου αρμάτων. Τα δικά μας είναι έχουν υψηλότερες δυνατότητες στα νησιά, δηλαδή αυτό που βλέπουμε. Να κάνουμε μόλφο με μίσα τα 5 τα 2, ενώ όλα τα άλλα είναι καινούργια οπτικά συστήματα, αρματαφερόμενα, τουρκικά ελικόπτερα, τα ΤΑΦ 129, το Ανατολού απέναντι, ειδικά το φετινό βίντεο ήταν super show, να μας εμφανίζουν κάποια άρματα τα οποία για τα πληρώματά τους εμφανίζονταν πλήρως ανεκπαίδευτα και ο Παναγιώτης Θεοδωρακιωτόμος είναι ο αρχηγός του άρματος σε περίοδο στις ασκήσεις. Δεν είναι πάνω από το, δεν βγάζει το σώμα του πάνω από το άρμα γιατί δίνει στόχο, δείχνει ότι είναι ανεκπαίδευτος όπως και ο οδηγός. Εμείς όταν κάνουμε πολλές και νυχτερινές στην Παρμενίωνα, ο στόχος για το Λέοπαρντ είναι ένα και σε απόσταση 2,5 χιλιόμετρων και νύχτα είναι ένα βαρέλι. Του είχαμε στόχους 7
παρελιά. 6, 5, σύνολο 19 πρέπει να είναι. Πυραμίδα. Το οποίο εγώ επειδή έλεγχο ότι στο παρατηρητήριο δεν πετυχαίνω και στόχο. Και μου λέει 400-600 μέτρων και σχεδόν κινούμε ένα πέδιλο, όπως λέμε. Και μου λέγανε οι ξένοι ακόμη, λέει τεθωρακισμένοι κάποιοι. Βλέπω σωστά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και πολλά δόγματα. Μας έχει μείνει στο μυαλό ότι ο τουρκικός στρατός είναι πολύ ισχυρός. Όλα αυτά που ο κύριος καθηγητής είναι γεγονός. Ότι έχουν κάνει φοβερά βήματα τεχνολογίας. Αλλά πόσες μονάδες απέναντί μας είναι, έχουν στρατό. Πόσες μονάδες από τη Θράκη και από το Αιγαίο έχουν πάει στη Συρία ή στο Ιράκ. Πάρα πολλές. Λοιπόν, υπάρχουν τεχνικά σημεία τα οποία χρειάζονται αξιολόγησης για να δούμε δεν τα αξιολογούμε στη σωστή βάση. Τώρα, εμφανίζεται το 1900 μετά την κρίση των Ήμια η Ακαδημία Σχολέμων, το κέντρο της στρατηγικής σκέψης στην Τουρκία. Είναι η Ακαδημία Σχολέμων, το τωρινό Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας. Στην Ελλάδα τα σχεδιάζει η Διεύθυνση Σχεδίων του ΓΕΔΑ, παίρνοντας τα inputs από τη Διεύθυνση Σχεδίων του ΓΕΔΑ, το ΓΕΔΑ. Στην Τουρκία, πάλι πολύ πιο μπροστά από εμάς, όλα σχεδιάζονται εκεί. Το σχέδιο Μαριοπούλα, το σχέδιο Σούτα, το σχέδιο ΡΑΣ, το σχέδιο. Η λίστα αυτή συγκεκριμένη των 152 νησιών μικρονήσων παρακολουθήσεων του 1906 των Ακαδημιών Πολέμων. Γιατί εκεί, είναι η διεύθυνση δογμάτων και παιγνίων και ό,τι βγάζουν το προϊόν. Το συζητάνε οι Τούρκοι σπουδαστές στη σχολή επιτελών, στη σχολή πολέμου και δοκιμάζουν στις ασκήσεις τους. Βλέπουν ότι βάλαμε φέτος το Άγκα, το UAV, βάλαμε τον Bayraktar, βάλαμε τον Αντώνιο, μήπως είναι λάθος. Λοιπόν, και αναλόγως, ξαναγυρνάει πίσω, μελετάτε στη διεύθυνση σχεδίων και δογμάτων και παιγνίων, όπου είναι και οι σπουδαστές, και με βάση αυτό, αλλάζουν τα σχέδια και τα δόγματα. Λοιπόν, πόσο πιο μπροστά είναι από εμάς. Εγώ επειδή έχω κάνει στο ΓΕΔΑ πάρα πολλά χρόνια, ήταν ελάχιστες οι φορές που βάζαμε το παιχνίδι της σχολής, διακλαδικής σχολής πολέμου σε τέτοια θέματα και είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Λοιπόν, τώρα, 1995 έχουμε την απειλή πολέμου, που κάτω σου πέρα ακριβώς διατυπώνεται, όπως το έχω δει εκεί, ότι δόθηκαν οι αρμοδιότητες για να την υπεράσουν το ζωτικό συμφέρον της χώρας. Συμπεραβαίνουν και εκείνο που πλέον τα στρατιωτικά βαρέθηκαν. Πάντως, μελετώντας το τουρκικό στρατό την περίοδο αυτή, κάποια κείμενα που μεταφράζω, βλέπω ότι οι Τούρκοι την δεκαετία, την περίοδο εκείνη, είχαν δει αυτό που πιστεύαν και οι Έλληνες. Ήταν πολύ καλή αναφορά του κ. Καθηγητή στη διοίκηση ειδικού πολέμου, αλλά νομίζω ότι οι Τούρκοι και τότε, σαν σενάριο, βλέπαν ότι ο πόλεμος θα είναι 2 με 3 μέρες, γιατί λέει και οι Έλληνες ετοιμάζονται γι' αυτό όποιος κερδίσει 2 με 3 μέρες, γιατί θα παρέχουν διεθνείς λογαριασμοί. Αυτή η διοίκηση ειδικού πολέμου που έγινε στο ειδικό ΓΕΘΑ, πιστεύω ότι μπορεί να εστιάσει ενώ προηγούμενος αρχηγός ήταν το ΓΕΘΑ, ο εκπαιδευτής, υπάρχει ένα λάθος εδώ. Ενώ λέμε ότι εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα συνολικό πόλεμο για τους Τούρκους, γιατί θα πρέπει να καταλάβει και το ΝΑΤΟ και η Δύση και η Τουρκία ότι εμείς θα το γενικεύσουμε τον πόλεμο, που είναι κάτι που νομίζω δεν συμφέρει την Τουρκία, με βάση το γεγονός ότι έχει αναπτυγμένες δυνάμεις και στο Ιράκ και στη Συρία. Αν πούμε ότι ερχόμαστε και κάνουμε εμείς μια δύναμη που εστιάζουμε στο να αντιμετώσουμε, να αντιμετωπίσουμε μια σημειακή που δεν το δέχουμε τον όρο, ή θα ήταν δείτε μια μικρή. Γιατί 2-3 ημερών σε κάτι που εστιάζουν οι Τούρκοι, άρα σαν ενώ λέω, έλεγε ο προηγούμενος αρχηγός ΓΕΘΑ, εμείς είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε το γενικεύσουμε τον πρωθυπουργό. Okay. Τότε γιατί πας και όλο το στράτευμα σου, όλη την ενέργειά σου, όλα τα κονδύλια να είναι σε μία διοίκηση ειδικού πολέμου. Αυτό το πράγμα ο Τούρκος το βλέπει. Άρα σου λέει ετοιμάσαι εσύ για το διήμερο τρίμερο. Και είναι λάθος. Σημειακό. Είναι σημειακό. Λοιπόν, τώρα εδώ ήθελα να δείξω το εξής. Εκεί πάνω δεξιά αυτή τη φωτογραφία δεν έχω βγάλει εμείς για το έχω. Το έχω βγάλει εγώ, το δείχνω για να το έβαλα για να δείξω το πώς αντιλαμβάνεται την έρευνα για διάσωση. Λοιπόν, εδώ είναι ο χάρτης πάνω αριστερά, ο πρώτος χάρτης. Πάνω αριστερά, ο πρώτος χάρτης των ορίων έρευνας διάσωσης, από την περίπτωση των έρευνας διάσωσης, στο κέντρο του Αιγαίου, το γνωστό, 1999. Κάτω είναι μετά το δόγμα της Γαλάτιας Πατρίδος, αφού επετάχθηκαν τα όρια. Μας καλέσαν τον Απρίλιο του 2016. Λίγο πριν το πραξικόπημα στην διοίκηση ασφαλείας ακτών στη Σμύρνη. Εκεί λοιπόν
Μας κάνουν δύο παρουσιάσεις. Μία στη διοίκηση της αεροπορίας, της διοίκησης αεροπορίας της διοίκησης της Σμύρνης και μετά, δηλαδή της, η διοίκηση αυτοφυλακής ασφαλείας αυτών της Σμύρνης και είχε υφιστάμενη μία διοίκηση αεροπορίας. Μας πήγαν απλώς της αεροπορίας, μας κάνουν μία παρουσίαση όλους απολύτως και εμφανίζουν, είχα ενημερώσει εγώ τον Γεθά και είπανε, λέω να πάω γιατί ξέρω θα μας εμφανίσουν τον Γάρι. Λέει, θα πας και τους, αν εμφανίσουν κάτι οτιδήποτε θα τους βαριστεί στο λόγο και θα πεις γιατί δεν προβλέπετε κτλ. Πάμε λοιπόν στη διοίκηση τη αεροπορία, μα κάνουν την παρουσίαση. Τελειώνει η παρουσίαση, λέω: θέλω να ρωτήσω κάτι. Είναι ο Έλληνα ακόμη ζάμενα, ήταν και ο ναυτικό και ο στρατηγό τότε ο Έλληνα μαζί μα. Λέω: συγγνώμη, στο slide 9 μα δείξατε ότι τα όρια είναι κτλ. Μου λέει: ερωτήσει λέει θα γίνουν στην επόμενη διοίκηση, στην κεντρική. Ήθελα τον χρόνο για να απαντήσουν. Είναι πιο πολύ το ίδιο από εμά, είμαστε πιο έξυπνοι. Πάμε λοιπόν, αυτό μετά από μία ώρα πήγαμε στην διοίκηση την κεντρική και για πρώτη φορά οι Τουρκοί κάνουν παρουσίαση, την έκανε την παρουσίαση ο διοικητής της διοίκησης, που ο διοικητής δεν κάνει ποτέ παρουσίαση, κάνει ο αξιωματικός διοικητής, που κάνει το τρίτο γραφείο. Είναι αυτός ο οποίος είναι, που μιλάει, ο οποίος είναι στη φυλακή τώρα, γιατί είχε στο λόγο πραξικόπεδο στη φυλακή. Τότε εκείνη τη μέρα μας βάλανε για πρώτη φορά, μας έχουν πάει σε πόσους συγκεντρώσεις τα λοιπά, για πρώτη φορά μας βάλανε κατά αλφαβητική σειρά. Και επειδή το Γιουρνανιστάν το Y στο τέλος, είπαν για καλαρία. Έτσι ώστε να χρειάζεται να πεις κάτι, να μην υπάρχει αίσθηση του χώρου ότι όλοι τα δουν. Τέλος πάντων, εμφανίζει λοιπόν αυτές τις διαφάνειες. Πάλι εγώ την ερώτηση, ήταν έτοιμος ο τρόπος. Και εγώ πιστεύω η Ελλάδα να μου το πει αυτό, γιατί εγώ δεν είμαι από το φυλακή, αλλά το απάντησα μου λέει. Όποιος προλάβει, λέει κύριε Σταμαδάκα, σημασία έχει η ανθρώπινη ζωή. Και μου είπε για μια περίπτωση ενός ελληνικού πλοίου, όπως το θυμάται, στην Αδριατική, στα σύνορα εκεί, στα διεθνή ύδατα είχε γίνει, με το Ιταλικό, ένα χειμώνα, ένα κάποια Χριστούγεννα, είχε πάρει φωτιά κτλ. Κτλ. Τώρα του είπα, κύριε, δεν ξέρει, γιατί είναι γιατί το θέμα εικόνα επικοινωνία. Που ξέρει τώρα ο Χιλιανό ή ο Καροδιανό ή ο Αμερικάνο, είχε γίνει εκείνο, δεν είχε στερήσει το ελληνικό πολεμικό και το ελληνικό φυλακή. Και εμείς προστρέφουμε, μπλα μπλα μπλα, μα εμείς έχουμε μικρές εργάτες της τύπου μου, αυτά τα αυτοφυλακής, με πάνω ελικόπτερα, και εμείς έχουμε, υπήρξε μια συζήτηση εκεί, τέλος πάντων, την παρουσία όλων, όταν τελειώνει η συζήτηση, τελειώνει η παρουσία, συμφέρουν, έρχεται ο ειδός και μου λέει, κανονικά θα ήθελα να τους πεις κάτι που είναι σωστό, αλλά νομίζω δεν καταλαβαίνω. Και λέει, αφού είναι η δίκηση του αυτοφυλακής, λέγεται Σαχίκ Γιουδερίκου Μουταμλού, δίκηση της Μαγίας Ακτών. Άρα λοιπόν, αφού οι ακτές τους είναι το ανάπηκο το εκκληρωτικό, τι συντάνε σου φέρνουν το Αιγαίο. Λοιπόν, τι έρχεται και ο διάγοντας, ο οποίος μου λέει, είμαι μαζί σου, γιατί έχω τέτοιο πρόβλημα με την Κίνα. Αλλά μου λέει, να ξέρεις ότι το θέμα ανθρώπινη ζωή πουλάει. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει μπορεί και την διαψώζει, έχει καλύτερα μέσα, οπότε πρέπει να σκεφτείτε τα εξοπλιστικά, τους εξοπλισμούς που έχετε για τη διοίκηση αυτοφυλακής και νομίζω ότι όσα και να δίνουμε στην ακτοφυλακή, γιατί στο θέμα του Αιγαίου και από αυτού που το θέλουμε κοινό ουδέτερο, μαζί επιχειρήσεις, μαζί εκμετάλλευση και όλα αυτά, η ακτοφυλακή θα πρέπει να είναι ισχυρή και να πρέπει να προστρέχει πρώτη, να μην δείχνουμε ότι υστερούμε. Μην χάσουμε το πόλεμο της εικόνας και της ετοιμότητας. Σχέδιο Βαριοπούλα. Το σχέδιο Βαριοπούλα ήταν ένα σχέδιο στο οποίο αφισβητήθηκε μετά από χρόνια, επειδή αυτοί που φυλακίστηκαν, μιας και επικράτησε ο Ερντογάν του Γιουλέν, γιατί αυτοί που φυλακίστηκαν ήταν οι αντιγιουλενιστές και όσοι είχαν φυλακίσει στο σχέδιο γενεκών. Το σχέδιο Βαριοπούλα ήταν ένα σχέδιο που συζητήθηκε τον Μάρτιο του 2003 σε ένα σεμινάριο της πρώτης στρατιάς και το οποίο προέβλεπε την επιχείρηση εναντίον της Ελλάδος το πιο επικίνδυνο σενάριο. Το πιο επικίνδυνο σενάριο του Τουρκικού στρατού είναι το σενάριο στο επί πόλεμο με Ελλάδα και εσωτερική αναταραχή. Επειδή αυτούς τους απελευθέρωσε ο Ερντογάν το 2013-2014, επειδή έβλεπε ότι υπάρχει κάτι, έρχεται κάτι άλλο από τον εσωτερικό τρόπο, αξιωματικούς. Πολλοί στην Ελλάδα είπαν, άρα αυτό το σαπιστέλωσε ήταν μούφα το σχέδιο Βαριοπούλα. Έτυχε σε μια ελληνική αντιπροσωπεία που συνόδευσα διοικητής πρώτης στρατιάς στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος που μας έκανε την ξενάκιση να είναι δικηγόρος και πολύ κοντά στο ελληνικό στρατό.
ήταν γνωστός και σε κάποιους από τους κατηγορούμενους για την υπόθεση αυτή. Και του λέω, συγγνώμη, είστε αδειόπλεο, ναι, είναι ψηφιστήθηκε όντως. Το θέμα ήταν αυτό, γιατί και στην Ελλάδα. Είναι η μεγάλη απειλή για την Τουρκία, η εξωτερική και το χειρότερο σενάριο και ταυτόχρονα εσωτερική ανταραχή. Και εγώ γιατί το βάζω αυτό, το βάζω για να δείξω ότι ακόμα και στη σύγχρονη, όπως και το πραξικόπημα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δείχνουν πόσο οι εσωτερικοί συσχετισμοί, οι συμπληκάδες, οι ιδεολογικοί στην Τουρκία είναι τόσο αντικρώμενες και τόσο συγκρουσιακές, που πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς ότι μπορεί να μας συμπαρασύρει και μια τέτοια φασαρία. Εγώ το 2003 ήμουν επίλογος διευθύντης δεύτερο γραφείου σε καθορισμένη ταξιαρχία και όταν το μετέφρασα, λοιπόν, καθόμουν και σκεφτόμουν ότι τότε εμείς κοιμόμαστε, ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι επειδή οι στρατηγοί θέλουν να ντρέψουν τον Ερντογάν, θα συμπαρέσουν την Ελλάδα σε ένα πόλεμο, λοιπόν, 2-3 ημερών. Τώρα, αυτό το θέμα με τα νησιά τα οποία κατέλαβε η Ελλάδα, που εμφανίστηκε το 2012 από τον Μίκη Αλούμι, έναν συνταγματάρχη, ο οποίος κυμαίνεται στο δεξιό χώρο εθνικιστικό, πιο πέρα από τον Ερντογάν, θα έλεγα, είναι στο Βατάν Παρτισί, στο πατριωτικό, θα λέγαμε εδώ, κόμμα Πατρίδα. Αυτός ήρθε, εμφανίστηκε το 2012 και είπε ότι η Ελλάδα μας έχει καταλάβει 14.000 νησιά. Μιλάμε για μια προγνωσίδα. Μιλάμε στην ουσία αυτά που Έλληνας αρχηγός Γετά τότε, ο Γράψας, επειδή έφτιαχνε το επιχειρηματικά έργα, αυτοί είχαν θεωρητικές εικόνες πριν και μετά και είδαν ότι άρα λοιπόν αφού πήγαν οι Έλληνες, έφτιαξε ένα αφήγημα το οποίο το εστερίστηκε και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θυμάμαι τότε ότι ο Έλληνας τότε αυτό του στήριξε το Έλληνα αρχηγού Γετά τον Αμουστάτησα. Λοιπόν, τότε υπουργός του εξωτερικών. Και αυτό το αφήγημα όμως ήταν ένα αντιπολιτευτικό της όλων των βάσεων της πολιτεύσης, γιατί στην ουσία μιλούσαν ότι ο Ερντογάν θα έχασε τα νησιά αυτά, γιατί μιλούσαν από το 2003 και μετά ότι έχει γίνει αυτό. Υπήρχε σχετική επιρρότηση στον Ισμέν Γκυλμάζ, τον τότε υπουργό Άγνας. Ο Έλληνας πρέσβης, όταν πήγε το 2014 15 στο ΤΣΕΧΑΠΕ για μια ενημέρωση, ήρθε με φόρο στο γραφείο του, πήγε και μου λέει ο γραμματέας του κόμματος, ο οποίος είχε φτιάξει ένα δικό του κόμμα τώρα, ήταν ο πρώην Τούρκος πρόξενος στη Μοσούλη, το που την είχαν συλλάβει, το είχε πιάσει το προξενείο, η Άισις, που το είχε καταλάβει, δίθεν, στημένο ήταν. Αυτός όταν αφέθηκε ελεύθερος, έφυγε από το εγκληματικό σώμα και έγινε γραμματέας του ΤΣΕΧΑΠΕ. Και πάλι έχει έναν τρόπο. Αυτό του είπε τότε: Κοιτάξτε, όταν θα δούμε εμείς την εξουσία, εμείς αυτά τα νησιά θα τα διεκδικήσουμε. Ο Ερντογάν, όντας με την πλάτη στον τοίχο, γιατί φαινόταν ότι μας κλέψανε 14 νησιά και ένα τα οποία έχουν γίνει πλέον 18, και ο Ακάρ πριν φύγει, μιλούσε για 19. Λοιπόν, προσέξτε, ήρθε μετά το πραξικόπημα όλος αυτός ο άνεμος με τα μεγαλοειδιαστικά, φαραωνικά δόγματα, γαλάζια, πατρίδα κτλ. Τα οποία ή με όρους κυριαρχίας η αμφισβήτηση της ελληνικότητας των ρωσικών που είναι η προστατιωτικοποίηση, που στην ουσία τα ξεκούρωσε όλα αυτά και τα σκέφτεσαι. Οπότε ο Ερντογάν δεν έχει λόγο να λογοδοτεί γι' αυτό. Δηλαδή τι λέω, αφού ήρθε ο Ερντογάν μετά με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που στην ουσία λέει να ελέγχω το μισό Αιγαίο, και με τις καταθέσεις στον ΟΗΕ το 21 του συνεργείου που την υποστηρίζουμε τώρα στον ΟΑΣΕ, την υποψηφιότητά του, και κατέθεσαν ότι τα νησιά που οφείλουν να είναι προστατιωτικοποιημένα, εάν δεν το κάνεις, είναι δικά μου. Άρα στην ουσία αποδόμησε ένα επιχείρημα αντιπολιτευτικό της αντιπολίτευσης, αυτό του ΤΣΕΧΑΠΕ. Λοιπόν, συνθήκη της Ροζάνης, ένα πολύ καλό επιχείρημα για τους Έλληνες όταν μιλάνε, Έλληνες πολιτικούς κυβερνώντες, τον Ερντογάν, όταν λέει τη συνθήκη του Ροζάνη. Λοιπόν, νομίζω είναι αυτό που είπε ο Ερντογάν όταν διατύπωσε στις 30 Σεπτεμβρίου με την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους το 2016 μετά το πραξικόπημα. Και λέει ότι οι Έλληνες μας κοροϊδεύσαν. Οι διαπραγματευτές μας δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μα είναι δικό σου θέμα. Δεν μπορείς να λες ότι η συνθήκη δεν ισχύει. Εάν εσύ πριν από 100 χρόνια εμείς, αν Έλληνες σε αυτό είναι δικό σου θέμα. Πρέσσα με την αντιπολίτευση, πρέσσα με τους γερμανιστές. Λοιπόν, μόνο που κάνει ένα λάθος, ότι κρίνει
μετά από 100 χρόνια για τις συνθήκες που γίνανε πριν 100 χρόνια. Αυτό είναι δικό του έργο. Λοιπόν, το Ερντογάν είπε ότι παραχωρήσαμε τη σκιά του Αιγαίου και όσοι έλαβαν μέρος της συνομιλίας δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό είναι δικό σου θέμα, είναι καθαρά τουρκικό. Όχι να συζητήσουμε την διαπραγμάτευση της συνθήκης επειδή εσείς τότε κάνατε λάθος ή ότι ο Κεμάλ φοβήθηκε παραπάνω από όσο έπρεπε την ισχύ του της ελληνικής στρατιάς που ήταν στον Εύρο. Και δεξιά είναι αυτό που είπε στην ελληνική κυβέρνηση στον ένα πρωθυπουργό όταν ήρθε το 2017 τον Νοέμβριο στην Αθήνα. Τα πέρα φυσικό, όταν ήμουν το 2003 στην Κομωτινή που ήρθε ο Ερντογάν 4, στην πρώτη επίσκεψη τότε υπήρχε μία αίσθηση με τον Ερντογάν, φιλελεύθερος, θα αλλάξει τα πάντα, μπλα 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 και θα τα πούμε τώρα αυτή η μανία που μας κάνει ότι οι άλλοι θα μας δώσουν τα προβλήματα και τι καλώς, τότε ήταν χιλιάδες του κόσμου των Κομωτινίων που τον υποδέχτηκαν. Όταν ήμουν ως ταξίαρχος το Δεκέμβριο του 19 στην Κομωτινή, στην ταξιακή διοικητής, ο Ερντογάν θύμωσε, γιατί πήγαν μόνο χιλιοί αυτοί που πληρώνουν την ουσία, που μπορούν και επηρεάζουν, θύμωσε γιατί δεν είδε τον κόσμο που περίμενε. Στην Θράκη υπάρχει ένας άνεμος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρότι είναι τουρκογενείς, δηλώνουν είμαι Τούρκος, είμαι Έλληνας πολίτης, μουσουλμάνος, μα του λέει τύπου ο κομμάτος είναι Έλληνας μουσουλμάνος και δεν μιλάω για μένα, θα το ρωτάω, εννοώ. Το λέει εσύ και εμένα, είναι πολύ το ξέρουν αυτό γιατί είναι πάρα πολύ αυτός ο σκορπαδισμός και αυτός ο αέρας του ακραίου Ισλάμ που οδηγεί την Τουρκία έχει επηρεάσει πολλούς και η Ελλάδα καλό είναι να δει τα θέματα της κοινωνότητας με επιθετικό πνεύμα το προξενείο χάνει έδαφος και δόθηκε σωστά δημοσιότητα στο Κίεφ ότι ήρθε σωστά όμως στις εκλογές του 2014 είχε 42.000 ψήφους, στις εκλογές του 2019 και εκλογές είχε 40.000 ψήφους και στις εκλογές αυτές είχε 27.000 ψήφους. Που σημαίνει ότι όσο πάνε μειούμενοι οι αριθμοί, θα πει κάποιος μα είχε μεγάλη αποχή για μια μειονότητα η οποία υπόκειται στην τρομοκρατία του προξενείου, θα οφείλει να είναι συσπηρωμένη. Λοιπόν, τώρα, αλλαγή του τουρκικού αμυντικού δόγματος από την αποτροπή στο προληπτικό κλίμα. Προληπτικό κλίμα. Οι Τούρκοι πραγματοποίησαν, το άλλαξαν το δόγμα αυτό, το στρατιωτικό δόγμα το 2018. Πραγματοποίησαν λίγο πριν την επιχείρηση όλες αυτές τις επιχειρήσεις, σας πείτε το Εφράτη κτλ. Κλάδος Ελέας, πήγε η Ιδρύς Γαμψό Ξύφος και τώρα μιλάνε ότι θα κάνουν και στο Ιράκ, έχουν 43 πρόσκαιρες βάσεις στο Ιράκ και μία μεγάλη βασίλεια που είχαν κατασταθεί ένα άρμα του ή καταστρέψει το ή καταστρέψει άρχισε σε ένα σάπρα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα επικίνδυνο δόγμα. Θυμάμαι ότι ήρθε μας μίλησε ένας Τούρκος ειδικός όλους τους αμολούδους όταν έγινε αυτό και του είπα, δεν νομίζω του λέω ότι είναι στη βάση της τρομοκρατίας να είσαι σε μια άλλη χώρα γιατί του λέω ότι ήταν και ο Ιταλός και ο Αυστριακός, λέω είναι σαν να λένε ότι ο Αυστριακός μαθαίνει ότι στη Βενετία, που είναι κοντά στην Αυστρία, ότι υπάρχουν τρομοκράτες που θα χτυπήσουν την Αυστρία και κάνει επιχείρηση οι Αυστριακές ένοπλες δυνάμεις, λέω ότι η Ιταλία τι θα λέει. Και το θυμάμαι ο Άγγλος, γέροντος, είδε το μέρος μου και μου λέει έχει δίκιο αυτός, απλώς εμείς τότε δεν είχαμε καταλάβει, αυτό ήταν μετά το Μαρτσικόμα, δεν είχαμε καταλάβει, δηλαδή μετά την πρώτη επιχείρηση ασπίδα το Εφράτη, Τζεράκου Σελβάμ. Δεν είχαμε καταλάβει ότι τελικά αυτό ήταν μία ένδειξη της εφαρμογής στην ουσία του δόγματος του Νταβούτογλου αυτού του στρατηγικού βάθους και ο Ερντογάν πήγε εκεί για να μείνει και στο Ιράκ και στη Συρία και προέκταση στο γαλάζιο χώρο είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που μετά από το 2015 εμφανίστηκε επίσημα με τη γνωστή φωτογραφία του Ερντογάν στην σχολή ναυτικών δοκίμων που θα λέγαμε. Αυτός είναι ο χάρτης, οι έδρες του Roots Race με τη Σαλαμουκίση τότε ήμουν υπουργός διευθύνσης επιχειρήσεων στο ΔΙΕΘΑ. Να πω ότι την παράλληλη εκείνη την περίοδο, 20 Ιουλίου, αφού πάμε 14 Σεπτεμβρίου, έτρεχε σε live μια τουρκική παρουσίαση στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τους ξένους, που έβλεπε και έβλεπε την παραβατικότητα των Ελλήνων την περίοδο εκείνη της κλήσης, δηλαδή κάθε μέρα γινόταν επικαιροποίηση αυτής της παρουσίασης. Και τότε είχε γίνει και μια άσκηση ουλαμού αρμάτων στο Πετροχώριο του Ενοχλούσε που κάναμε άσκηση δοκιμασία ουλαμού αρμάτων στο Πετροχώριο αφού μιλούσαν ότι ήταν στη Δυτική Θράκη.
Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το θέμα της αποσταδιοποιήσεις, κοιτώ και το θέμα είναι πάντα, όμως, όταν σχεδόν τελείωνε η κρίση με το World Trade και λίγο πριν μαζευτεί ο στόλος, αν θυμάμαι, 15 Σεπτεμβρίου στις βάσεις, αν θυμάστε, ο ΟΑΚΑΠ πήγε στο ΚΑΣ, απέναντι από το Καστελόριζο, μίλησε για την αποσταδιοποίηση και μετά αρχίζουμε και έχουμε ναύτεξ σε μεγάλη πυκνότητα με όλες τις αποσταδιοποίησεις. Δηλαδή, έλεγε, έχω κάποιες ειδικές εκεί, είχαν μιλήσει ότι η Χίος πρέπει να είναι αποσταδιοποιημένη, η Ικαρία κτλ. Και, τότε, για πρώτη φορά, τουλάχιστον στο κομμάτι που σε κάθε δίμηνο συνεδριάζει τους Υπουργούς Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας και τα παρακολουθώ χρόνια, νομίζω για πρώτη φορά αν υπάρχει αναφορά στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου του 20, αμέσως μετά δηλαδή την υπόθεση του World Trade, το θέμα της κυριαρχίας νησιών συνδεόμενο με την αποσταδιοποίηση. Και αυτό το φορά είναι το 20. Και μετά ακολούθησε μετά από 6 μήνες ο συνεδρίο που κατέθεσε το γνωστό στον ΟΗΕ αξίωση των Τούρκων ότι τα νησιά τα οποία δεν οφείλουν να είναι αποσταδιοποιημένα είναι συνδεόμενα με όρους κυριαρχίας, άρα εάν δεν αποσταδιοποιήσουν οι Έλληνες, θα πρέπει να οι Έλληνες δεν έχουν κανένα δικαίωμα κυριαρχίας. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Από το 2012-2013 υπήρξαν πολλοί Έλληνες καθηγητές, οι δικοί τους έχουμε, οι οποίοι είπαν ότι μας συμφέρει ο Ερντογάν. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Και η βασική ιδέα αυτού, τα πάντα αλλάζουν. Όλα έχουν αλλάξει, αλλάζουν τα μέσα, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, αλλάζουν οι εξοπλισμοί, αλλάζουν οι συσχετισμοί δυνάμεων. Το λέγανε κάποιοι τότε αυτό, επειδή ο Ερντογάν ήταν συγκρουσιακός. Λοιπόν, είχε εξέλιξη με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τα Εμιράτα. Έγινε και έλεγε ότι τα Εμιράτα χρηματοδότησαν το πραξικόπημα. Προχθές ο Ιρακιανός, ο Υπουργός Ενέργειας, έλεγε ότι θα επενδύσουμε κι άλλο σε θέματα υποδομών ενέργειας στην Τουρκία. Όλα έχουν το τίμημά τους. Και ο Ερντογάν ξέρει πολύ καλά να το παίζει αυτό. Έχουν εμφανιστεί μετά, όταν ο Ερντογάν έκανε αυτές τις συγκρούσεις και τις εκμεταλλευτήκαμε εμείς αυτές. Και εγώ και σαν αναλυτής έχω πάει σε αρκετές χώρες μέσα να γνωρίζει συνεργασίες σε θέματα πληροφοριών, γιατί έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια στην ανάλυση και σε άλλες διευθύνσεις πληροφοριών. Στην ουσία, εγώ εκμεταλλευόμουν τον κακό μιας πολιτικής που αποτύχανε το Ερντογάν από τη συγκρουσιακό του χαρακτήρα και ερχόταν οι Άραβες ή άλλες χώρες, η Αίγυπτος, η Εμιράτα, η Ισραηλοί να μας συνεργαστούν, να συνεργαστούμε. Όλα καλά. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Ερντογάν από τα 3-4 χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Έχει κλείσει πολλά μέτωπα. Θα πει, θα ξεχάσει ο ψήφιο ότι τον έλεγε ρητά, τώρα δεν το ξεχάσει. Αλλά ας δούμε τι έχει υπογράψει η συζήτηση. Η Αίγυπτος παιδιά πολιτή. Λοιπόν, ή το θέμα της, το θέμα της γαλάτσια πατρίδα, το πήρε πίσω. Μπορεί ο Ερντογάν μετά τη αρχή της φιλίας να μην εμφανίζεται με το χάρτη, αλλά αυτός ο χάρτης δεν έχει φύγει από το προσκήνιο. Το επαναλαμβάνει πολύ συχνά ο Υπουργός Άμυνας ή ο Χακάρντιντάν ή το νέο. Αμέσως μετά τη γαλάζια πατρίδα, ο γαλάκιος ουρανός. Θα σας ανεπήκες το μάθημα γεωγραφίας, θα πες. Ναι, εκείνο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το ήθελα να το πω τελευταίο. Λοιπόν, σχέδιο της Τουρκίας. Το Σεπτέμβριο του 2022 εμφανίζεται λοιπόν για πρώτη φορά, αν πω ότι ο Ερντογάν βασίστηκε όσον αφορά τα οράματά του. Υπήρχε το σχέδιο 2023, πίστευε ότι το 2023 θα μπορεί να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να αποκαθίσει στο όραμα του. Το 2014 εμφανίστηκε η Μεγάλη Τουρκία, έτσι λεγότανε, και το Σεπτέμβριο του 2022 έρχεται και λέει το σχέδιο όλων των Τουρκίων. Δεν νομίζω τι είναι αυτό το σχέδιο. Παρακολουθώντας κάποια βιντεάκια σε τουρκικές εκπομπές, εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο στο οποίο μιλάμε για την ενοποίηση των τουρκογενών τουρκόφωνων κρατών, εκμεταλλεύεται η Τουρκία το κέντρο διαμετακόμισης ενέργειας εμπορίου, θα μπορεί να χρησιμοποιεί όλα αυτά τις πρωτοπαραγωγικές πηγές αυτών των χωρών, θα είναι το κέντρο και το έχει πει ο Σοϊλού, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών. Η Ευρώπη δεν έχει ηγεσία, δεν έχει νεολαία, δεν έχει εργατικό δυναμικό, δεν έχει ενέργεια, εμείς θα τα διαχειριζόμαστε όλα, εμείς θα την εκβιάζουμε. Λοιπόν, το σχέδιο ο Ερντογάν προχθές. Την επομένη 31 Μαΐου, μετά από την πλήρωση άσκηση ΕΦΕΣ, ανέβηκε πάνω, επειδή δεν είχε τόσο ανθεληνική διάσταση η ομιλία του, όσο αυτή του 22, δεν δόθηκε μεγάλη σημασία. Στην τελευταία παράγραφο, λυπάμαι που δεν το έβαλα, δεν το βάλω, το Ερντογάν, γιατί η φετινή άσκησή του ήταν μία άσκηση.
που δεν εστίαζε στην εφαρμογή, δεν έβλεπε τακτικά, υπήρχαν πολλά λάθη, γιατί εγώ την έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, δεν τους ενδιέφερε αυτό. Τους ενδιέφερε στους πελάτες που είχε για πρώτη φορά στο παρατηρητήριο, είχε τόσους πολλούς φλόγαμους, υπουργούς, υφυπουργούς, άλλων χωρών, πελάτες, αρχηγούς, διεθάει υπαρχηγούς, άλλων χωρών πελάτες. Και όταν ζητούσε, ας πούμε, το Ζάχα, το κομματικό, έλεγε αυτό είναι της τουρκικής εταιρείας, Στάδε, που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, έκανε διαφήμιση, ήταν μια πασαρέλα εξοπλισμών. Γιατί έλεγε, είστε οι πελάτες μου, σχέδιο αιώνας της Τουρκίας, και στο τέλος την ομιλία τότε, όταν ανέβηκε πάνω, παρουσιάστηκαν τα 33 νέα οπτικά συστήματα από 48 τουρκικές εταιρείες. Και το λέω 48, γιατί κάποια συστήματα συμμετέχουν παραπάνω από μια εταιρεία. Και όταν ανέβηκε πάνω, στο τέλος, η τελευταία φράση που λέει, αφού στην αρχή λέει κάτι για μας, θα σεβαστούμε τις χώρες και θα δεχτούμε την κύρα φίλια που θέλουν να έχουν, που μοιραζόμαστε την κοινή γεωγραφία, αφού σέβονται τα συμφέροντά μας. Αφού σέβονται τα συμφέροντά μας. Και στο τέλος μιλάει ότι εμείς θα παρέχουμε προστασία στην περιοχή της επιρροής μας, κάπως έτσι το διατυπώνει. Δηλαδή, Βαλκάνια, Αφρική, Μέση Ανατολή, Κάφκασο, Κεντρική Ασία. Δηλαδή, εγώ είμαι μια δύναμη η οποία δεν χρειάζεται εδώ καμία Ρωσία, καμία Αμερική. Εγώ είμαι ισχυρός, έχω αμερική βιομηχανία. Είμαι τόσο ισχυρός και τα παρουσίαση του Ανατολού ήταν ακριβώς απέναντι, ήταν τόσο κοντά για να φαίνεται. Φυσικά δεν είχε μία παντρωμένα, είχε μόνο ελικόπτερα γιατί δεν μπορούν. Δεν έχει πετύχει ακόμα η δοκιμή, αλλά θα το καταφέρουν εδώ και το έχουν βάλει στα σχέδια. Λοιπόν, και ταυτόχρονα μαζί με αυτό θα πρέπει να πούμε καταλήγοντας και το πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο είναι λάθος στην Ελλάδα που εστιάζουμε στο δόμενο της Γαλάζιας Πατρίδας, στο χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας, θα μαθαίνουν οι Τούρκοι τη Γαλάζια Πατρίδα. Η Ελλάδα οφείλει να αναδείξει στην Δύση ότι αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που φτιάχνει ένα νέο μοντέλο ανθρώπου το οποίο είναι εχθρικό προς τη Δύση. Δεν είναι μόνο ελληνοτουρκικό θέμα αυτό. Ήδη υπάρχουν περιπτώσεις, το είδα στο Αιδίλιο έγινε, δεν θα πάει στο Twitter, το είδα μετά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας πατέρας στο Αιδίλιο, φυσικά οι κύκλοι της Εκκλησίας μόλις το είδανε, πιστεύω ότι άρχισαν να παρτίζονται οι Τούρκοι. Λοιπόν, ένας πατέρας στο Αιδίνιο, όταν είδε ότι στο πρόγραμμα επιβάλλει στα παιδάκια 6-10 χρονών υποχρεωτικά μαθήματα των Ρωσίων, πήγε και είπε: εγώ θα γίνω χριστιανός, εγώ και το παιδί μου. Και τρελάθηκαν. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλοί Τούρκοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι οι παππούδες τους ήταν χριστιανοί, αλλά λέει: εγώ είμαι μουσουλμάνος. Υπάρχουν αντιδράσεις, η αντιπολίτευση, η ρεπουμπλικανική αντιδράει σε αυτό. Γιατί στην ουσία πάνε στον ακραίο Ισλαμισμό, δημιουργείται ένα νέο μοντέλο ανθρώπου, ακραίο Ισλαμιστή, εθνικιστή, που η Ελλάδα οφείλει να το αναδείξει με την Κυριακή Δημοκρατία, ο ελληνισμός, γιατί δεν είναι μόνο εναντίον μας, είναι όλες τις περιφέρειες και εναντίον της Δύσης. Τελευταία διαφάνεια, εγώ τελευταία έχω αυτό που έχει πει ο Ατατούρκ όσον αφορά τη σημασία της στρατηγικής ισχύως. Το λέει και ο Ερντογάν, είμαστε ισχυροί, είχαμε στα κατάφια μας σαντάκια, στο τραπέζι και στο πεδίο. Και εδώ να πω πόσο ανέστητη είναι η Δύση με ένα διάλογο που είχα το 2015. Ο Ερντογάν χάνει εκλογές 7 Ιουλίου 2015. Χάνει τη δυνατότητα να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το κουρδικό HDP τότε 13,2% για πρώτη φορά περνάει το φράγμα του 10%. 87 βουλευτές, αν θυμάμαι, στους 550. Έρχεται λοιπόν ο Ερντογάν και λέει ότι δεν μπορεί να έχει κυβέρνηση αυτοδύναμη και αυτό τον ενοχλεί. Πρέπει να σπάσει την εγκεκυρία με το PKK και να επενδύσει στην εθνικιστική δεξαμενή του ψηφοφόρου στην Τουρκία που είναι 80% περίπου. Λοιπόν, σκοτώνται δύο αστυνομικοί, προβοκάζεται στη Σαμίουρφα, το αποδίδουν στο PKK, γίνονται οι μάχες των πόλεων το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του 2015. Και πάει σε πρόεδρο τη εκλογή 1 Νοεμβρίου και γεννήθηκε στην Ελλάδα από τον Γάνα. Λοιπόν, τότε βομβάρτισαν πόλεις στο Σούρ, στο Τσίδρε, στο Σιλόπι, στο Σίρνα. Ήμουν τότε ακόμα άμυνα. Εκείνη την περίοδο φωνάζαν οι Κούρδοι, δεν άκουγε κανένα, ποιο άλλο σκοτεινά του Κούρδου. Λοιπόν, φωνάζαν, μα είναι γενοκτονία. Επειδή οι μαθητές του ΠΚΚ είχαν παγιδευτεί μέσα, είχαν οργανωθεί μέσα σε κτίρια, οι Τούρκοι υπομάρχαν το κτίριο. Λοιπόν, κανένα δεν είχε καμία επικοινωνία. Είχε απαγορευτεί, που απαγορεύεται αυτό από τη στιγμή που προβλέπει τα δικαιώματα των διπλωμάτων, γιατί εγώ ήταν διπλωματικό διαμαρτύριο όσοι σταματάρισαν από του άμυνα.
απαγορεύεται να πας στις πόλεις αυτές που δεν μπορεί να σου απαγορεύσει. Ποιος θα μπορούσε να πάει. Λοιπόν, γιατί εδώ μιλάμε για καταστροφές κτηρίων μέσα με γυναικόπαιδο. Ήρθε εκείνη την εποχή ένας διευθυντής πληροφοριών μιας μεγάλης χώρας κεντρικής Ευρώπης. Στο πήρε ο Κόρδος Άνδρος, τον πήγε σε άκρη της Βίας, λέει θέλω να μιλήσω με τους Έλληνες. Λοιπόν, ήρθε εκεί, πήρα το στρατικό, τον αεροπορικό και τον ναυτικό αγόρτο, εγώ είμαι ο Ρωμανικός κεφαλής του Γεθά, ο αγόρτος Άνδρος, καθίσαμε σε ένα τραπέζι, κάθισα αυτός με τον Μακάμ και του λέω, συγγνώμη, αυτό είναι που γίνεται, είναι μια γενοκτονία, δολοφονούν, καταστρέφουν πολυκατοικίες, υπάρχουν μέσα γενεκόπεδα. Αν αντιδράσουν επίσης θα πούνε πάλι εσείς οι Έλληνες, οι γραφικοί, η σύσχυρο στην κεντρική Ευρώπη δεν μπορείτε να, δεν πρέπει να δράσετε και να πείτε. Λέει, έχεις δίκιο μου, αλλά ξέρεις γιατί δεν το κάνουμε. Και εκεί δεν έχω πλάκα. Λοιπόν, μου λέει, επειδή έχουμε κωδικούς πληθυσμούς και τουρκικούς στη χώρα μας και δεν θέλουμε, λέει, φασαρίες και εμείς αποφεύγουμε, λέει, να ασχοληθούμε. Εγώ είμαι πόντιος και στα θέματα της γενοκτονίας των ποντιών έχω ένα λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από το μέσο Έλληνα. Και έχω διαβάσει λίγο. Υπάρχουν πάρα πολλές φίλες. Ήταν τότε πολλοί άνθρωποι. Δυτικοί, Αμερικάνοι, Άγγλοι, Φρούραχοι, ο Πρόξενος, που έχουν γράψει κείμενα για το θέμα της γενοκτονίας. Νομίζω ότι η Δύση έχει γίνει ακόμα πιο ανέστητη, γιατί πλέον τα συμφέροντα τα επιχειρηματικά είναι τόσο πολλά, τα ενεργειακά, τα οικονομικά, που αυτά έχουν το πρωτεύοντα ρόλο. Λοιπόν, το που οδηγούμαστε, την ουσία κάπου, 2030, το είπε, ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ τότε, συγγνώμη, ήταν υπουργός άμυνας και είπε ότι το 2030 θα μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό το αεροπορικό και μιλούσε και για τους πιλότους αλλά και για τα προβλήματα που είχαν όσον αφορά αυτά που βλέπουμε τώρα με το εμπάρκο που δεχτήκανε με τα ανταλλακτικά, την αναβάθμιση του F-16 και όχι μόνο. Ο Ισμαήλ Χάκη είπε εκείνη και έρθει στην Ελλάδα το 10, τότε ήμουν εγώ, όμως είχα πάει αναλυτής στην Ρώσα της Δαματάκης στο ΓΕΘΑ, ήταν διευθυντής πληροφοριών. Το ΓΕΘΑ είναι εθνορώσιο σε κάποιες εξέλιξεις της πρεσβείας στην Τουρκία. Στο Πατάπαρτισί. Είναι στο Πατάπαρτισί. Είναι 3 χρόνια διευθυντής πληροφοριών. Συμμαχτής του ΑΚΑΡ, εάν δεν έφευγε λόγω ευγένεια, μπορεί να γινόταν αυτό ευθυντικό. Λοιπόν, αυτό σε μία από τις εκπομπές που έχω δει, όταν συζητούσαν τις εκπομπές αυτές πριν 1,5-2 χρόνια που ήμασταν πολύ τα πούμε μια νύχτα ξαφνικά και θα πέσουν οι πύραυλοι και θα έρθουν πάνω την Ακρόπολη. Και είπε, το ρώτησαν, καλά τώρα πού πάμε, συγκρουόμαστε και τα λοιπά. Και είπε αυτός ότι πιστεύω, λέει, εγώ λέει, θα μπορούσα να δω ένα πόλεμο συνολικό, όχι το σημειακό που εμείς μας βολεύει και το βλέπετε έτσι, το 2030. Νομίζω αυτό το νούμερο 2030 έχει σχέση με την κάλυψη του αεροπορικού ισχύως, γιατί η Τουρκία θέλει να είναι σίγουρη πάντα για την νίκη και η ισοπαλία στο πεδίο νομίζω θα είναι ήττα για τον Ερντογάν, ήττα για την Τουρκία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε για δίκαιο του Κυρίδης. Το πιο επίκαιρο, ειδικά τώρα, όταν έχουμε δύο μέρη τα οποία έχουν διαφορετική δύναμη. Λοιπόν, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Εγώ το τελείωσα τώρα.